θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, πέρα από το πολιτικό κομμάτι, εγώ εμπλέκομαι και προσωπικά, πρόκειται για τον πατέρα μου, θα ήταν πολύ εύκολο να τα παρατήσω και να πω ο μπαμπάς μου δεν είναι εδώ, δεν τον έχω πια δίπλα μου, να βάλω τα κλάματα, να κλειστώ σπίτι μου και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Όπως επίσης θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να δώσω ένα σόου για τους δημοσιογράφους για να με λυπηθούν, να με αντιμετωπίσουν διαφορετικά και ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί πολύ απλά προτιμώ να με μισούν παρά να με λυπούνται. Ο εθνικιστής και η εθνικίστρια έχει μία αξιοπρέπεια την οποία δεν μπορούν να την εξαγοράσουν με τίποτα και μια τιμή. Πολλοί δημοσιογράφοι γνωστοί σχολίασαν και το γεγονός ότι είπα ότι είμαι περήφανη για τον πατέρα μου. Εγώ ήθελα να ρωτήσω να μιλήσουν για τα δικά τους τα παιδιά. Αν τα δικά τους τα παιδιά είναι περήφανα που έχουν αυτούς γονείς, που έχουν όλους αυτούς τους κλέφτες, τους απατεώνες, τους δημοσιογράφους, τα παπαγαλάκια του συστήματος, όλους αυτούς που έχουν οδηγήσει τους συμπατριώτες μας σε αυτοκτονίες, αν μπορούν να πούν όλοι οι βουλευτές του κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή, αν μπορούν τα παιδιά τους με την ίδια άνεση και την ίδια ευκολία που παγώ ότι είμαι περήφανη για τον πατέρα μου, αν μπορούν να το πούν για τους ίδιους. Είμαι σίγουρη ότι ο καθένας από αυτούς, αυτή τη στιγμή που θα ακούει αυτά, όταν και αν τα παίξουν και αν έρθουν στην προσοχή τους, ότι θα πει: για κάτσε, λες το δικό μου το παιδί να τα έλεγε αυτά.